Θεσσαλονίκη. Καλησπέρα σας, κύριε Παρασκευόπουλε. Καλησπέρα σας, ευχαριστώ πολύ που με καλέσατε. Κύριε Παρασκευόπουλε, η αξιωματική αντιπολίτευση χαρακτηρίζει το διορισμό της ηγεσίας της δικαιοσύνης μια θεσμικά πρωτοφανή υπόθεση που εμπλέκει, όπως λέει χαρακτηριστικά, κατά τρόπο απαράδεκτο και τον πρόεδρο της Δημοκρατίας. Σας ρωτάω λοιπόν ευθέως, είναι αντισυνταγματική αυτή η διορισμή στην ηγεσία της δικαιοσύνης? Όλες οι ενέργειες που έγιναν μέχρι σήμερα και η διαδικασία και ο χρόνος για την απόφαση του Υπουργικού Συμβουλίου για την επιλογή της κορυφής δικαιοσύνης προβλέπονται ακριβώς από το Σύνταγμα, όπως επίσης το Σύνταγμα προβλέπει και τον ρόλο του Προέδρου της Δημοκρατίας στη συνέχεια. Ό,τι έχει γίνει μέχρι τώρα είναι σύμφωνο με το γράμμα και με το πνεύμα του Συντάγματος. Άκουσαμε πολύ ενδιαφέρον και τις απόψεις των συναδέλφων μου, του κ. Λαζαράτου, του κ. Σταθόπουλου. Δεν λένε κάτι διαφορετικό. Τίθεται βέβαια ένα θέμα, ας το πω έτσι με τον όρο που συνήθως χρησιμοποιείται, πολιτικής νομιμοποίησης απόφασης. Να πω εδώ το εξής. Μπορούμε να μιλάμε για πολιτική νομιμοποίηση μόνο όταν λαμβάνεται μια απόφαση μέσα στα πλαίσια του Συντάγματος και των νόμων. Η πολιτική νομιμοποίηση δεν μπορεί να μας οδηγήσει σε καμιά περίπτωση σε παρακάμψεις από την νόμιμη διαδικασία και από τους νόμιμους χρόνους. Κύριε Παρασκευόπουλε, θα σας διακόψω. Είναι πολλοί οι συνάδελφοί σας που χαρακτηρίζουν αυτή την απόφαση όχι πολιτικά ορθή, δηλαδή αντιδεοντολογική. Πιστεύετε ότι υπάρχει κάποια βάση από τη στιγμή που η χώρα οδηγείται σε εκλογές στις 7 Ιουλίου? Όχι. Κοιτάξτε, για δύο λόγους. Ο ένας είναι αυτός που προείπα, ότι το δεοντολογικό είναι κριτήριο εντός της νομιμότητας. Δεν μπορεί να μας οδηγήσει πέρα και έξω από την νομιμότητα. Το δεύτερο που έχω να πω είναι ότι για την επιλογή της κορυφής της δικαιοσύνης ο κύριος λόγος πρέπει να ανοίξει τη δικαιοσύνη. Και όντως η δικαιοσύνη εκφράζεται αφού με αλλεπάλληλες αποφάσεις των δικαστικών συμβουλίων προάγονται οι δικαστές στις ανώτατες θέσεις και φτάνουν να είναι επιθύρες για την ανάδειξή τους και ως κορυφαίων. Επομένως, το κύριο μέρος της κρίσης, αλλά και το κύριο μέρος της σημασίας και της αξίας, είναι το δικαστικό. Απομένει μια τελική επιλογή στην πολιτική, η οποία δεν είναι τόσο σημαντική ώστε να πολιτικοποιείται αυτή η επιλογή τη στιγμή που έχει κυρίαρχα δικαστικά χαρακτηριστικά. Πάντως, κύριε Παρασκευόπουλε, είναι μια πραγματικότητα ότι οι δικαστές βρίσκονται αυτή την ώρα στη μέση μιας έντονης πολιτικής αντιπαράθεσης ανάμεσα στα δύο κόμματα. Δεν πιστεύετε λοιπόν ότι πλήττεται η ίδια η ιδέα της ανεξαρτησίας της δικαιοσύνης? Ναι, έχετε δίκιο σε αυτό. Αυτό το οποίο συμβαίνει αυτή τη στιγμή είναι ότι εκτοξεύεται ένα πλήγμα. Δεν είναι η πρώτη φορά που η συζήτηση η οποία γίνεται και αφορά και αυτό και ευθύνες και πολιτικών, αλλά αφορά και πολλές φορές και δημοσιογραφικές ευθύνες, η συζήτηση εμπλέκει τη δικαιοσύνη σε ζητήματα στα οποία δεν θα έπρεπε. Απλώς πιστεύω ότι η δικαιοσύνη κρατά τη συνοχή της, αυτό δείξανε και οι δικαστικές ενώσεις, και θα διατηρήσει την ανεξαρτησία της, αφήνοντας σε παρένθεση αυτή τη διαμάχη, η οποία προκλήθηκε με πρωτοβουλία της Νέας Δημοκρατίας, η οποία έθεσε θέμα δικαστών αρεστών στους μεν και όχι στους δε με τις ενστάσεις της. Νομίζω ότι ό,τι προχωρεί με βάση το νόμο και το Σύνταγμα πρέπει να αφαιθεί στην εξέλιξή του. Ήδη άλλωστε έχουμε την επιλογή. Στη στάση του Προέδρου της Δημοκρατίας, το ρεπορτάζ το δικό μας λέει ότι ο κύριος Παυλόπουλος θα τοποθετηθεί όταν θα λάβει το διάταγμα των διορισμών. Κατά τη γνώμη σας και με βάση το Σύνταγμα, ποιες είναι οι αρμοδιότητες του Προέδρου της Δημοκρατίας? Στο Πρόεδρο της Δημοκρατίας είναι ο ανώτατος πολιτιακός άρχων, ο οποίος υπογράφει τον διορισμό του δικαστή ο οποίος έχει επιλογή. Νομίζω ότι η πρόταση του Προέδρου της Δημοκρατίας, ο οποίος είναι και ένας κληρονομικός εκτός από πρόεδρος, οπωσδήποτε θα γίνει σεβαστή. Μπορεί να είναι δεκτική κριτικής, μπορεί να υπάρχουν αυτοί που θα πούνε ότι είναι σύμφωνοι ή δεν είναι σύμφωνοι με τον νόμο, αλλά οπωσδήποτε θα γίνει σεβαστή. Κύριε Παρασκευόπουλε, σας ευχαριστούμε πολύ που ήσασταν στο κεντρικό δελτίο ειδήσεων της ΕΡΤ.
Η προεκλογική μάχη της εθνικής κάλπης δεν είναι